λαχταρό, τ' άρμυρο νερό να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με ρωτά σπαθιά, να χτυπάς πάντα να νικάς. Σίγουρα θα του περνάει από το μυαλό ότι είναι δικό του παιδί και δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος για να εμφανιστεί ο στρατός μου και να τη διεκδικήσει. Εξύπνησα και είδα καθαρά. Ανοίγα που εκόντεψα να χάσω το γιο μου για να δω. Για να δω πόσον κακόν του έκαμνα τόσα χρόνια. Πολύ μνήμα, είμαι σίγουρη ότι κάτι μου κρύβεις. Κοίταξε με στα μάτια και πες μου την αλήθεια. Και... πες μου. Επίεντσι βρεντινό καράγιορκής. Τσι πετείς καμπόσα πράγματα για μέναν και το στράτο και για ό,τι έγινε τότες. Τσι βάλετε στην ιδέα ότι μπορεί η Ειρήνη να είναι κόρη του στράτου. Αύριο θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο αστυνομικό σταθμό. Οι λεπτομέρειες είναι όλες γραμμένες μέσα. Μαραζώνω. Μαραζώνω που έστω και για λίγο. Επειδή να σου πιστέψω. Πολύ μια όη, ένα ξαναβρεθήκαμε με το στράτο. Ο στράτος είναι Κύπρο, μα γιατί δεν το καταλάβεις το πράγμα. Αποφάσισα να πέψω τον Αντρέα σε οικοτροφείο στο Λονδίνο. Είδες είναι τα καλωσπένα ο παπάς μου. Να με πάρει αύριο να πιω τη φορά δουά μου. Καμνή μασούλες ευτυχισμένες, ναι. Κρίμα που έλειπε τόσο καιρό. Αδιπλάσμα, Νόνα. Αδιπλάσμα που θέλει να είναι πράκτορα στον Εγγλέζον και ξέρει να μου γίνει σκέτεσο του. Ξύπνα καρά η ορκή. Τρεις γενέτσες έσω σου επροδόσας και τρεις τους. Για με μαρτύρησε, ρε. Αγαπημένο μου παιδί, ανησυχώ πολύ.
για σένα. Θέλω να σου γράψω πως ξέρω πως έπρεπε να υπακούσω στον Πολυδεύκη. Αλλά δε μπορώ να φύγω. Πρέπει να σε δω. Άρα, μάνα. Εσύ νιώθεις μακριά μου, αλλά εγώ σε έχω συνέχεια εδώ πέρα, στο μυαλό και την καρδιά μου. Σ' αγαπάω, κύριε Μαριγό. Και μου λείπεις αφάνταστα. Στράτο μου, στο στο νησί άφησες ανοιχτούς λογαριασμούς και ο Καραγιώρκης τώρα να σε εκδικηθεί. Είμαι πολλά χαρούμενος που είμαστε ρούλησε να μην είδαχαμε. Αν είχα ο Γιώργος λείπει. Αντρέα μου, εχόρτασες και σηκώστηκες από το τραπέζι. Εδώ. Τα σήμερα δεν ξέρω τον παππού μου. Αντρέα παππού, πίνε τον καφέ σου για να μην αρχίσουμε. Λίπτερο, λίπτερο. Εσύ είσαι έτοιμος. Πανέτοιμος. Μπορώ να σου χάσω μόνο. Πάτη φέρω. Νάτι. Καλά. Ναι, μια χαρά. Άντε, μην εξαρκάς, πήγαινε φέρ' την παράσκα σου, να μην αρχίσεις. Καλά. Αφήκαμε μια κουβέντα μισοδότσινεψες. Αμα το ζήτημα, να το ξανασυζητήσουμε. Κουρουρίτα, να χαρείς, κορή μου, να μην καταλάβει τίποτε στο μωρό μας και να... να το μαραζώσετε. Η Φλωρεντζού, η Ρίτα, έρχεται πως ένα εικόνα κόφκησε ένα γάφκιμα νησί της. Εγώ δεν έχω κουβέντες πιο μητά της. Ισχύει κοινων που είπα έψες. Να αξιάσει την κουβέντα με το Λονδίνο. Έθα οίκο το Μίτσι να ξενιδευτεί. Είναι τα ταλαλής της Φλουρεντζούς. Μίλα ίσια της Ρίτας. Με να μου πει, με να του πω. Εγώ επήρα την αποφάση μου. Να πάει στο καλό γιώκα μου και στην ευχή της Παναγίας. Και να προσέχεις, α. Να προσέχω, στεδεμένες η σενιά. Και να καρτερά στον παππού σου να έρθει το μεσομέρι να σε πιάσει, α. Άντε, κανεί παραγγελίες.
Γιατί εμείναμε εδώ με Φλόρεντζ. Άντε. Είμαστε έτοιμοι, Αντρίκο. Άντε, φύγαμε. Άντε, πάμε. Άντε. Φύγαμε. Να πάτε στο καλό. Με τον νου σου, Ανδρέα. Θέλεις να τον κάνεις δικηγόρο, να. Γιατί δεν τον κάνεις γιατρό καλύτερα. Να δούμε, Φανούλα. Να δούμε. Θλίψη μου ξεχνώντας, έστρεψα σ' αυτό γελώντας. Την καρέκλα μου τραβώντας, στο κοράκι αντικρινά. Μα στο κάθισμα μου επάνω, χίλιες τόσες σκέψεις κάνω. Και στο νου μου τώρα βάνω, για ποιο λόγο αληθινά. Σαν μια εποδή μακάβρια, να μου λέει όλο ξανά. Το κοράκι, ποτέ πια. Ποτέ πια. Ποτέ πια. Ποτέ άλλη ξανά. Προδώσαμε ουλί. Ο καένας με τον τρόπο του. Που την κόρη μου στη γυναίκα μου. Αμάες τους να χαρκούνται πως μου γελάσασαι. Πως με νιτσίσασαι. Για το γέλιο τους να το γυρίζω κλάμα. Τις κάμουν να πούσει η Μάρτον για ούλα που μου κάμασαι. Η Μάρτον. Αδεπλάσμα, Νόλα. Αδεπλάσμα που θέλει να είναι πράκτορας των Εγγλέζων και δεν ξέρει να μπορεί να σκέτες σου. Ξύπνα, καρά, Ιορκή. Τρεις γενέτσες έσως, σου προδώσας και τρεις τους. Για με μαρτύρισε, ρε. Η Γαλάτη, ας πούμε, εκλέφτη με τον Πετρίν. Ήσουν μπρος. Η Πολύμνια εν είσαι να νιάγει έτσι πράγματα. Η Τούν ερωτευμένη με το στράτο. Τώρα εν ήξερα σε γεράτος σε θέμας. Ποια εμπονή. Ποια μείνει και καρά Γιώργη. Στέτσια. Κρυφαλούπα η Αντρονίκη. Και το θράσος να πάει να μαντατέψει τον τσίρι του παιδιού της. Εντάξει, Αντρονίκη. Να μου το πιωρώσεις πολλά ακριβά. Να βουράς να βρεις τρύπα, να χωστείς, να γλιτώσεις. Και θα βρίσκεις. Να καταράστεις την ώρα και τη στιγμή που γεννήκες. Πρόδωτρα. Να δεις να μπουν να σου κάνω. Η Ειρήνη, πού είναι τώρα? Κάτω με τα άλλα τα μωρά. Εν τη χωριό τόπος που τον ενθουσιασμό δείξε τη χαρά της. Περκεί να μένε κοιμήθηκε να ψέσου λίγη νύχτα. Ύστερες που τα χτες είναι από γενικά με τη Μαριγόν, έτσι... Έρχεται μου να μην την αφήκω να πάει με τον Καϊόρκη. Μα στα την ψυχραιμία σου. Να χαρείς μεν του δείξεις ότι είσαι θυμωμένη μητά του για εκείνον που κάμε. Τούτος είναι ο σκοπός του. Κρόστο του πολιτεύκει και με ρίφκεις δηλαδή μες στη φωτιά. Είναι εύκολο να το λαλείς, αμα γιοβράζω που μέσα μου. Άκου να πάω να βρει τη Μαριγό, είναι που έθελε. Να με προσβάλλει, να με ρίψει στα μάθηκια της. Ηρέμησε, είπα σου. Μεν του θκιάς αφορμάες να πετύχει το σκοπό του, τούτο θέλει. Να σε ρίψει ψυχολογικά και να σε έχει του σερκού του. Θα αρκέσαι ότι καλά ρε σεν του που ενελίγησες και στάθηκε στα πόθια σου. Έχεις δίκιο. Πρέπει να παίξω θέατρο. Μα για είναι τα θέατρο, συντυχάνης Πολύμνια. Έτω, παπά, ελαλούσαμε για το δράμα που ένα παίξουν τα μωρά τα Χριστούγεννα. Η Ειρήνη είναι κάτω, περιμένεις, ε. Να πάω, να μην με καρτερά το μωρό, καλή. Πρόσεχε την, α. Μεν έχεις έννοια. Αν μεν την προσέχει ο παπάς της, ποιος είναι η προσεχή για... ο γείτος.
Ενώ συμπτυρά, Μάριο. Όσο αγγελάω να ρέξω εγώ, κάτσε. Έχεις νέα από το στράτο? Όχι, μα έντσι για ρούτον που ήταν να έρθω. Για την καμαρούαν που ήταν να έρθω να σε βρω. Εμείνησα του μάσε στα βρίζε. Ήπουν του να έρθει πως να τον καρτεράσα. Κύριε Μαργό, είσαι σίγουρη πως θέλεις να μείνεις στο χωρικό? Θες να φύγω, Πολυδεύκη? Για όνομα του Θεού, επαρεξήγησες με. Εμένα χαρά μου να σε θωρώ στο κορκόνα, μα... Έτω, κύριε Μαρίγο, που την άντε σκέφτομαι... Αν είχε το στράτο που μην είσαι και ορπίζεις πώς να το δεις... Εγκρίμα. Γιατί ο στράτος δεν είναι στην Κύπρο. Ναι. Εκτός αν μου λες ψέματα. Εκτός αν λέω ψέματα. Κύριε Μαρίγο... Μαραζώνω που με πιστεύεις. Παλιά είσαι μας εμπιστοσύνη και εμένα και της Πολύμνιας. Σας είχα εμπιστοσύνη, αλλά τώρα κάτι μου λέει πως μου κρύβεται πράγματα. Κατά που μου φαίνεστε, ο Καράγιορκης έκαμε καλά τη δουλειά. Έμαθα πως ήρθε και κουβέντιασες. Τελικά, εκείνον που βάλε σκοπό μες στο νόμπι να κάνει, εκατάφερε το. Να μας νεκαδώσει, α. Κύριε Μαρίγο, εκατάλαβες ποιος σου βάλει ιδέες, α. Εκατάλαβες. Κύριος που θέλει το κακό μας. Κύριος που βασάνισε την Πολύμνια. Κύριος που μόλις επίστεψε πως ο γιος σου μπορεί να σβήξει με την αρφή μου. Έγινε και ισχυρότερος και θέλει να πνίξει το γιο σου με τα ιδέα του Τασέρκ. Βάλεις του φτύν Τζίνου. Ξέρω πολύ καλά ποιος είναι ο Καραγιορκής και τι σκοπούς έχει. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί μου λέτε ψέματα εσύ και η αδερφή σου. Το έβλεπα μέσα στα μάτια της. Το ψέμα όταν μου έλεγε ότι δεν έσμιξε με το γιο μου. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανε αυτό. Να σε σάσω κι εγώ. Να με σάσεις, αγάπη μου, γιατί να με σάσεις εγώ. Να σε θεωρούν όμορφη τα μωρά. Παπά μου, να πάμε. Είσαι έτοιμη, κορούγα μου. Ού, τώρα, εμπόρας που σε καρτέρω. Άντε, πάει να πως χαιρετάς φιλεράς σου και να φύγουμε. Είσαι καλά, Αντρονίκη. Καλά είμαι, αφέντη. Πάντως ευχαριστώ σου ξανά. Αν για την ειρήνη που λάλης, δεν έκανα τίποτε σπέρι του. Το ευχαριστώ μου πιάνει πολλό λόγιο. Γενικά από το λαλό. Είσαι η γυναίκα που μου άλλαξε τη ζωή μου. Να μου θέλεις να πεις με τούτον, αφέντη. Μα γέννησες με την καλάδια μου. Λίγο δώρον τούτο. Πάμε, παπά μου. Πάμε, κορούα μου. Γεια σου, Αντρονίκη μου. Στο καλό. Η σχέση του στράτου με την Πολύμνια υπήρχε να λένε και προχώρησε παραπάνω. Ήταν να μου το πει η Πολύμνια. Δεν θα μου έκρυφε έτσι πράγμα. Μακάρι να μπορούσα να σε πιστέψω, αλλά το ένστικτό μου άλλα μου λέει. Καλά που μου φαίνεστε, έκαμε καλά τη δουλειά του Καραγιορκής. Είδες σε που ήρθες στην Κύπρο και βάλε με τον νου του πως είναι και ο στράτος και βάρτη να μας κάνει ολούς άνω κάτω. Καλό. Κύριε Μαρίγο, ξέρεις ποιος είναι ο Καραγιορκής. Και με πονηρικά έβαλε σου μέσα στο νου πως η ειρήνη μπορεί να είναι αγκώνησσα σου.
όπως είναι. Πίστεψε. Βάλε αυτήν κοινούς που σ' αγαπούν. Κι όλη του φωνιά. Πολυδεύκη, δεν είμαι χαζή. Είμαι σίγουρη ότι ξέρεις πού βρίσκεται ο στρατός. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος που δεν μπορώ να τον δω. Αλλά θέλω να καταλάβεις κι εσύ κάτι για μένα. Ότι και εγώ για ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο ξεκίνησα από την Ελλάδα και έκανα ολάκερο ταξίδι στην ηλικία μου για να έρθω εδώ και να ψάχνω απεγνωσμένα, απελπισμένα το στρατό μου. Αυτό είναι ένα γράμμα για το στρατό. Μα αφού... Σε παρακαλώ, αν βρεις κάποιον να του το πάει, φρόντισέ το. Μην καθυστερείς καθόλου. Αν όμως όχι, τότε κράτησέ το εσύ εδώ. Κοντά σου. Καλημέρα, Φανούλα. Καλώς στο επίσημο όργανο της τάξης. Πόσο ζα πρωί-πρωί, αν είσαι δουλειά. Ήρθα να μιλήσουμε. Να μιλήσω. Τι να μπούχουμε να πούμε εμείς που δάζε δά. Ενώ θυμώσεις όπως είναι τη χάνη τώρα. Είμαι σίγουρος. Η αλήθεια είναι πως άλλα καρτέρας πολλό μου, άμα με παρεξήγησες με. Θα αρκούμε πως ό,τι είχαμε να πούμε, είπαμε το. Και τώρα, θωρείς, έχω πολλή δουλειά. Είναι χώρα να ακούω λόγια του αέρα. Εκτός βέβαια, κι αν έχεις κάτι σημαντικό να μου πεις. Έχεις. Κάνεις λάθος, Φανούλα. Για μια παρεξήγηση, και δεν εύχεις να χάσεις μια πολλά μια άλλη ευκαιρία, αν καταλαβαίνεις το. Άκου, Φίβο. Εχτες ήμουν πολλά ξεκάθαρη μητά σου. Είπα σου τα ούλα κουτσά καθαρισμένα. Τώρα αν σου έλαλεις να καταλάβεις, πρόβλημα δικό σου. Αμέσως είχα τούν την αδυναμία που σου έχω. Ήταν να κάθομαι τώρα δάμε για συντυχάνω μητά σου. Έτσι, α. Έτσι. Και με νομίζεις πως ήταν εύκολο να βγάλω τούν την άδεια. Εύκαλα την όμως. Τι όντια με και καρτεράσαι. Που σε έναν εξαρτάται αν θα τη δεχτείς. Και θα γίνουμε συνέτεροι. Σωστά. Όπως συνοχή. Τα πολλά λόγια φτώσια. Εγώ έκανα σου μια πρόταση. Σκέφτω του. Α. Νομίζω ότι... Μπορείς να ρωτήσεις και τον Αντζουλή, αν δέχεται την πρότασή μου. Αν και κάτι μου λαλεί πως θα να δεχτεί. Είσαι πολλά γελασμένος. Ο παππούς μου εθέλει ούτε να σε θωρεί ο μπρος του. Εσού κάμε του την πρόταση. Να το δούμε. Α, ας είναι να το ξεχάσω ρε Στεφανίες. Είπα μου ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο νεχτές. Άκου να σου το πω να γελάσεις να ακούω. Είχε έναν πολλά διάσημο κλέφτη και έγιάρασε τούτος. Έζε μαζί με την κόρη του. Η κόρη του εκατάλαβε το ότι ήταν στα τελευταία του και πήγαινε και φώναξε του παπά να έρθει να τον κοινωνήσει και να του σκευάσει. Επήγαινε ο παπά και με, εκοινώνησε τον και λαλεί του
τέκνον μου, λαλί του, πρέπει να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου. Γιατί όταν θα πας πάνω στον παράδεισο, θα βρεις την πόρτα κλειστή. Και γρίζει και ο κλέφτης και λαλί του, γιατί παπά μου είπε σου κανένας ότι έχει πόρτα, μπορεί να την ανοίξω αιώνι. Εσύ, Στεφάνη, γιατί γελάς. Στεφάνη, πέ μου το βασάνιον του νου σου, γέμα. Πέ μου το. Τίποτε είναι τη δουλειά μου που σκέφτομαι. Δεν αρκέψω να γυρίζω την Κύπρο πάλι. Να πάω στο Απόστολο Ανδριάδον τη φορά. Ήταν και γιορτή του πριν λίγες μέρες. Ένα σιγά μπόσο σπορικοπούλιο για το πανηγύρι του. Να τον καλά να πιάω πλάνα. Να θέλω να του τα πέψω η Εγκλέση. Αχρήτα μου. Να χαρείς, κόρη μου. Άλλαξε την ιδέα σου. Άλλαξε η ιδέα, μάνα. Γιατί δεν καταλάβεις ότι για το καλό του που θέλω να πέψω τον Ανδρέα στο Λονδίνο. Το καλό του είναι να μείνει δαμέ μητά μας. Να αναγιώνεται μες στην αγάπη και τη φροντίδα μας, κόρη μου. Και θέλεις να ζούμε συνέχεια με το φόμα να μην ξέρουμε πότε να μας έρθει το κακό την άλλη βολά. Ξέρεις το και σου πως κινδυνεύει αν μείνει δαμέ σαδά. Καταλάω. Καταλάω είναι που πασκίζει να κάνεις. Άμα καταλάβει και σου πως αλείψει πόσο μας ο Ανδρέας. Έγιον να γύρω την ίδια ώρα να πεθάνω. Θα έχω λογκόρη μου να ζω πιο. Να χαρείς, μάνα. Με συντυχάνεις έτσι σχέδιο. Να χαρείς. Εν τσίνα για πάντα που είναι να φύγει. Εδώ είναι να τον πέψουμε στο Λονδίνο για να έχει ασφάλεια για το καλό του. Και ύστερης που είναι να μυαλύνει και να έρθει πίσω. Να τον καμαρώνουμε. Γιατί είναι μορφωμένος, είναι ανάξιος. Μα να, ο Ανδρέας είναι να γίνει σπουδαίος και τρανός, δικηγόρος. Αχ, κόρη Ρίτα. Έτσι όνειρα μυάλα έκανα κόρη μου και γυαλός, αν ήταν και γεννήθηκες. Άμα τα πράγματα στη ζωή είναι άλλος προς τα λουαρκάζουμε και άλλος προς μας έρχονται. Και με τη φανούλ, τούτη η μοίρα η άτιμη, το ίδιο παιχνίδι μας έπαιξε. Ναι, μα τώρα έχουμε μια ευκαιρία να αλλάξουμε την μοίρα, μανά. Για τούτο θέλω να τον πέψω τον Ανδρέα. Ξέρω το πως είναι δύσκολο. Άμα να σφίξουμε την καρδιά μας και να το κάνουμε. Εν να τον πέψουμε να πάει στο καλό. Μα να σου πάρει πολύ καιρό για μου τη δουλειά. Πότε να ξαναστραφείς. Μπορεί. Σε κανένα μήνα. Αρχίζει να έρθει στα Χριστούγεννα, δηλαδή. Δεν ήξερα να μου να σου πω τώρα. Είναι τα αρέσει και από τον νου μου να ξυκόψω σε λίγο που το συναμάτω, Αντζουλή. Εντάξει, άμα ξυκόψεις που τις ταινίες τι από Αντζουλή, ποιες είναι να σου δια ταινίες, για μου να κάνεις τις δουλειές. Δεν έχεις έννοια και εκείνες που έχω πειλέ, δεν τις έδειξα στα μακρινά χωρκά. Δεν μου κρούμεσαι. Ε, μου κρούνεσαι, Στεφανή. Εν βαρέθηκε να γυρίσεις που είσαι πόδα γι' μου. Εν είναι καιρός να βρεις μια δουλειά τακτική, να μην ίσκεις μόνο το παγεύω. Κανείς να γυρίζεις που είσαι πόδα όπως τον Τζιγκένι. Ε, παπα, ξαναείπαμε τα δουλειά. Άντε να δω, άντε να δω. Γι' μου, μα εγώ... Ήπου σου κόψε το! Είδε κανόδια που τα τώρα! Καλό ίδιο. Μ' άρεσε, Στεφάνη. Είναι να σου συντυχάνεις έτσι, είναι κρίμα. Έπω το ενδιαφέρον σε την αγάπη του που σου μάζεται. Ξέρω το. Ξέρω το. Είναι τα πουτρέχει. Κάτι γίνεται με τη φανούλα, ναι. Πάντα, μα γίνεις και κάτι με τη φανούλα, είναι έτσι σχέδιο. Μα τη σύντησέ μου να δούμε. Σωστά το καταλάβες. Είναι η φανούλα το πρόβλημά μου.
Μα με θέλω να το κουβεντιάσω. Κάνει μην τα δεις πιο. Είναι να συνεχίσω τη ζωή μου όπως έκαμνας τώρα. Να γυρίζω τα χωρικά από μακρά μακρύτερα. Με να θωρώ, με να ακούω. Μα αν και νουλα για πούλη συμπριγκίπισσα μου. Πρέπει να μας πούσουν που πια να διαλέξουμε. Καλώς ορίσετε. Είπα μου υπάλληλοι μου πως ήρθετε. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σας, κυρία Φίσερ. Εσύ πρέπει να είσαι Ειρήνη, σωστά? Ναι, εγώ είμαι. Αχ, Ειρήνη μου, μα τι όμορφη κουρούδα που είσαι. Ευχαριστώ. Μα δικά σας τούτα όλα τα άλογα. Ναι, αγάπη μου. Και κάθε μέρα θυκαλέεις ένα για να πάει σε πασία. Όχι, όχι. Έχω το δικό μου άλογο. Ένα όμορφο. Πολλά όμορφο. Θέλω και εγώ έναν όμορφο άλογο. Μην ανησυχείς. Θα σου έβρουμε το καλύτερο. Άτι, κορδό μου. Έλα, πίνε τα είστε άλογα. Θα πω μια κουβέντα με την κυρία Χριστίνα. Εντάξει. Όλα καλά. Μακάρι να μπορούσα να πω πως ένα. Γιατί να μου γίνει κύριε. Που είναι το πρωί μου στο τμήμα πάλι για ανάκριση. Ήθελα νέα κατάθεση μπουλό μου. Κιόλος, είπα σου τίποτες νεότερο. Είπα μου πως ήβρα νέα στοιχεία που δείχνουν πως ο θάνατος του Φίσερ ήταν δολοφονία. Άρα η υπόθεση δεν χωρεί αφιβολία και μέναν ως βασική υπόπτη. Μπορεί να με συλλάβουν, μπορώ σε ώρα. Υποσπάστηκες πριν καταγραφή των ποδών, κρύψαν όλοι. Υποσπάστηκα, παππού. Άμα είναι να τα είπα, θα μένα τα δίκια σου. Εντάξει. Το Μιτσίνι, τον έφερες από το σχολείο. Ικανόν τον έφερα. Έπιασε η έννοια του Μιτσίνι τώρα. Μετά από ό,τι έγινε, έχει να με πια η έννοια του. Ξάσει ο Θεός, Παναγία μου. Έφερα τον και πρώτη φορά, ξέρεις, για τον να είναι τόσο χαρούμενος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, παίρνω τον και φέρνω τον, αλλά σήμερα ήταν πολλά ορεξάτος. Μακάρι να πάντα έτσι. Η Ρίτα λαλείς να μπουν τα καλά που θέλει να τον πέψει στην Αγγλία. Άγια Ολάντης σου τώρα. Εκούρτισε την οντζόση, ζημίσεις να στείλω. Μα ποιο όνομα του θα στείλω να τον Μιτσί στην Αγγλία. Μιτσί ακόμα. Άσε πω να βρω τον Τζόρτζ. Ένα κανονίσιο να του τα πω με ένα χεράκι να μάθει ο γιος να με λέει πετλάρες. Βέβαια ένα φορμί που τούτον που έγινε και έναν Τζουλί. Εντάξει, έγινε και ό,τι έγινε και. Ένα άγγια στείλω ο Μιτσίς στην Αγγλία, για όνομα του Θεού δηλαδή. Ο Μιτσίς να πάει στην Αγγλία να σπουδάσει άμα γίνει 18 χρονών και να είναι και δικηγόρος και δικαστής και ό,τι θέλει. Αλλά άμα γίνει 18 χρονών και στες. Ω, έπω τώρα. Ναι. Παππού. Ναι. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Δεν πρέπει. Είχα μια κουβέντα με το Φίβο σήμερα. Πάλε με το Φίβο. Κόρη, είπα, επέλανε στέλια. Εσύ είπα ότι θέλω να ξυκόψεις που τον άνθρωπο. Και τούτον είναι να κάνω. Κι ας μας έωκεν και την άδεια για τα στοιχήματα. Ποια άδεια, ποια άδεια. Έωκεν μας την. Αμα υπό έναν όρο. Δηλαδή. Να έχουμε τα κέρτη που μισά. Βέβαια. Τον καρακιόζιν των Εγγλέζων. Καλό, εδέ. Είδεν το βαρέλι γεμάτο μέλι, να με βάλει μέσα και ο δάχτυλιν τον αγλύψει εκείνος. Είναι σκέτε. Μα γιο παππού, ξέρεις είναι τον που το πάνε. Πως έντι θέλουμε. Καλά έκαμες. Καλά έκαμες. Να έχω τον παγαπώ την πατσικέλε μου. Όχι, καλά έκαμες. Δεν να μου δουν τα στοιχεία που τους κάνουν τόσο σίγουρους. Βρέθηκε μια σωλήνα κομμένη το αυτοκίνητο και σίγουρη πως ένα ανθρώπινα σέρκα που πάμε το ζημιά.
Έχει τόσο καιρό που ερευνούν την υπόθεση. Τώρα το ατιμήθηκα σε τούτο. Τώρα σιωρευτήκαν τέλεια. Και επειδή ο Μάικλ ήταν Βρετανός υπήκος, πήραν πολλά σοβαρά την υπόθεση. Και στείλαν το τεκμήριο στην Αγγλία. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι η θέση μου. Κανένας άλλος εκτός που μένα ενώσει τόσα στοιχεία εναντίον του. Και ο δικηγόρος σου δεν μπορεί να πει. Δεν μπορεί να πει. Είπαν του ότι στοιχειοθετούν κατηγορία εναντίον μου και να μην απομακρυνθώ. Ήταν που σημαίνει τούτο. Να πάμε να δούμε τα πόνι, ευαρέθηκα! Καλό πριγκίπισσα μου. Μην απελπίζεσαι, Χριστίνα. Είμαι στο πλευρό σου, ό,τι εργαστείς. Οτιδήποτε γίνει να με ειδοποιήσεις, εντάξει. Άντε, παπά, έλα, πάμε! Καλό. Που την άλλη κόρη η Φανούλα, αν τούτος ο Καρακιώζης θέλει τα μισά, είναι και ένα σημείδεα, μια εγγύηση για λόγο μας. Βέβαια, να έχουμε άδεια να δουλεύουμε και να έχουμε και συνεταίρων ένα αξιωματούχο της κυβέρνησης. Είναι δύο πράγμα. Μα πού, σκέφτεσαι το δηλαδή. Ναι, σκέφτομαι το, γιατί δεν το σκέφτομαι. Ενώ αν έχουμε συνεταίρων, να κάνουμε όλες τις δουλειές μας αφουά και θα μπορεί κανένας να μας εγγύσει. Διότι ποιος είναι να τολμήσει να μας πειράξει σε ό,τι κάνουμε τη στιγμή που να είμαστε νόμιμοι. Και από την άλλη, δεν θα έχουμε μόνο τα αστυνομικούθια της Νεμεσού, να έχουμε και ανώτερους να μας προστατεύκουσε. Ναι, άμα αν έχει καμιά παγίδα από πίσω. Τα παγίδα, κόρη. Τα παγίδα. Έτσι γίνεται πάντα. Η μυρίστη ριάντια ο κύριος, γι' αυτό να ανακατοφθήκαμε στην υπόθεση. Α. Ναι. Θωρώ, εσύ στάρισες τα μέσα στο νου σου μια χαρά. Μια χαρά, ναι, μια χαρά. Έτσι να είναι και να κάνουμε τις δουλειές μας όμορφα και ωραία, θα του δούμε και την προμήθεια του και θα είμαστε και νόμιμοι, διότι πες ότι έκαναμε το μόνοι μας και θα είμαστε συνέχεια μέσα στην παρανομία, μπορεί να βγάλαμε περί του, αλλά από την άλλη κινδυνεύκαμε κάθε στιγμή να μας κάνουν να μας βάλουν μέσα. Ενώ έτσι σύσυμποιν όραμα. Όχι, δέχομαι. Να δεχτούμε, κόρη. Να δεχτούμε. Εντάξει. Κύριε Λέισον, ποιον. Να πάω να του συντύχω τώρα, δηλαδή. Εσού, όχι. Εγώ είναι να πάω. Όχι, όχι. Τούτες εγκουβέντες ανθρωπινές. Εσού δεν θα ανακατωθείς, ούτε θα του ξανακοντέψεις. Σήμερα επειδή να κάνουμε δουλειά μαζί, πρέπει να σε θωρεί εσένα. Όχι, γιατί ξέρω, είναι τα σκοπούς εσύ για λόγους σου. Εν και γελά μου, τόσο αναμένω την κουβέντα. Να μην την πω. Τι καλά, Δία μου. Έλα, κάτσε. Ναι, μου. Φανούλα, καλά είσαι. Για την ώρα, ναι. Επήραν ο Καράγιορ και σήμερα την Ειρήνη να φτιάξει άπαρο. Τούτο είναι καλό. Τι, ήβρα κάτι και ήρθα να σου το φέρω. Είναι τα πράγματα. Τούτο. Κοιτάμε στην καμαρή του Καράγιορ. Κεραυνός, ωραία Ελένη, Αστραπή, Κασάνδρα, τούτα εν ονόματα Παρ. Και αριθμή δίπλα. Αυτό πρέπει να είναι παρανόμα στοιχήματα. Τούτο είναι. Παρανόμα στοιχήματα. Στέλλα. Τον το όνομα πάντως είναι ένα πάρος. Και βάζε και παρακάτω.
βρίσκεται στην αφίσια. Μόνο με το πράγμα. Ο Καραόρκης μάζεται με παράνομα στη σημάδα και συνεργάζεται με τη Χριστίνα τη Φύση. Εμπήκα εψές μες στην κάμαρη του που έφυγε και ανακάτωσα παντού. Εν ήβρα τίποτε άλλο που να μου εφάνηκε χρήσιμο. Τούν το πράγμα του. Η χρήσιμο καλύτερα. Αν είσαι για να δούμε εντελώς να το αξιοποιήσουμε. Να το φυλάξω. Έλα, Διά μου. Ευχαριστώ σου που βοήθησες πάλι. Γεια σου, κυρία Φαρίντα. Ε, κυρία, εμείς τέτοια ώρα, παιδί μου. Αύριο δεν είναι το ραντεβού μας. Ναι, αύριο να μα... Είσαι πολύ ανήσυχη. Ήταν έχει κάτι. Μπορούμε σε δωρά. Έλα, έχω λίγο κενό. Έλα, κάθισε. Και πες μου, συνέβη κάτι στο χωριό με μπαμπά σου. Εν έχει να κάνει με τον μπαμπά μου. Έχει να κάνει με ένα μωρό. Μωρό, ποιο μωρό. Ένα μωρό που το εγκαταλείψα σε ένα σπίτι στο χωρικό μου. Εγκαταλείψαν. Ναι, κυρία Φαρίντα. Και είναι το μωρό που πάει και θωρεί στο νοσοκομείο. Το καφέ σου, Πετρή. Ευχαριστώ σου πολλά, Κιάμπη. Μακάρι να είσαι πάντα καλά. Ε, Πετρή, ο Στεφανής μου είναι καθόλου καλά. Και το άσχημο του είναι ότι δεν τα βγάλει που μέσα του. Να τα πει, να πνάσει τουλάχιστον. Και θα πει. Έχει ο Στεφανής τα δικά του όπως όλοι μας. Αμα μένει και σένια. Με έβαλες τον νου σου να βουρά. Δεν έχει τίποτε ο Στεφανής. Δεν και γελάς μου ρε Πετρή είμαι. Εσύ κάτι ξέρει και θέλεις να μου πεις, ναι. Άκου που σου λαλώ και θα πει. Δεν έχει τίποτε ο Στεφανής. Ε, Πετρή. Ξέρεις να μου σκεφτήκα, ρε. Να τον κουντήσουμε. Πέρκει του έβρουμε καμιά κοπέλα να τον μοντρέψουμε. Να σταματήσει να γυρίζει από εκεί που έδωσε και ούλα να περάσουν. Σύρτου και σου καμιά ρωτσά, ρε. Σύρτου καμιά ρωτσά, εσένα μπορεί να σου κρωστεί. Θα αρκούμε παστούν το ζήτημα, ούτε με έναν να μου βαλευτεί. Ω, καλώς η Γαλάτια. Γεια σου, Γαλατία. Γεια. Ήρθες για ψωμί, ήταν κόρη μου. Ναι, έφυγε. Να συγχαρώνει. Α, έχει η λίστα μέσα. Μάνα μου είσαι, κόρη μου. Τίποτε, έφυγε, έτο. Φτιάζουμε. Α, σε δυσκολεύω να έρθω ύστερότερα. Όχι, 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 όχι. Πάρε ένα ακόμα πολύ να σας. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Με μου κάνεστες, κυρία Φαρίντα μου. Είδα στις φιλανάδες μου, παρακολούθησες και γιο. Ξέρω ότι πάει θωρείς το μωρό στο βρεφοκομείο. Από πότε ξέρεις εσύ γι' αυτό το μωρό? Να σου ξεμολογηθώ κάτι. Ο λόγος που ήρθα σε εσένα μου μιας αρχής. Η του για να μάθω για τον την ιστορία. Και γιατί ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ για το μωρό? Γιατί εγώ είμαι η μαμά μου που το ξεγέννησε. Και η μάνα του έφυγε και κατέληψε το. Και από καρτερώσαμε να εμφανιστεί η μάνα του, εμφανίστηκε σε σούνα διάς δριάλια για να το προσέχουν. Αμά δεν το έπιαες. Και από τότε τρώει με περί του η έννοια. Πασκίζω να μάθω να πού γεννήσκεται. Ακού σου πω, για το καλό σου. Μην πλέκεσαι σε αυτή την ιστορία. Είναι πολύ περίπλοκη. Τον το μωρό εγκαταλείψαν το. Εγώ λυπούμε το, ζωνιάζουμε το. Γιατί φύγει αφήγεν το η μάνα του? Η περιέργεια, Ανέτα, είναι πολύ κακό πράγμα. Γι' αυτό μείνε μακριά από αυτή την ιστορία. Για το
Δικό σου καλό. Θέλω να σε προστατέψω, κατάλαβες. Μα γιατί μου λες. Πού είναι η μάνα του, γιατί έφυγε τζάικεντο. Γιατί διαζριάλια για να το προσέχουν. Τι κάνει η μάνα του. Ανέτα, enough is enough. Αρκετά. Έλα, παιδί μου. Πήγαινε, πήγαινε και μην ξανάρθεις. Εδώ δεν υπάρχει λόγος πια. Τελείωνε. Πήγαινε στο καλό. Άντε. Θέλω να σας είστε αγαπημένοι και να μην μαλώνετε μεταξύ σας. Να πείτε συγγνώμη ο ένας του αλλού. Συγγνώμη. Άντε, πιένετε να παίξετε. Αντρονίκη μου, επέρασα πολλά ωραία σήμερα. Αλήθεια, κουρό μου, χαίρομαι πολλά. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα άλογα είδα. Είναι τέτοια λέξα και το δικό μου. Είναι πανέμορφο. Που να το φέρετε δαμένα να το δώσω γιο. Επίνασες? Όχι, εφάμε. Επήρε με ο παπάς μου σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Α, μπράβο, αγάπη μου. Άντε, Ειρήνη μου, πήρνε να πλύνεις τα χέρια σου, ρίξε πως τα έχει κιόλας. Πω να τα πω και της μάμας μου. Αντρονίκη, θέλω να συντύχουμε. Αν μπορείς όσο νυχτώσει, έλα από και στην κάμαρη μου να με βρεις. Φαίνεται να μην είναι τίποτα άλλο από σημειώσεις για στοιχήματα στον υπόδρομο, γιατί ήταν και σε αυτά μπλεγμένος ο Καράγιορκης, δεν του φτάνει μόνο η τοχογλυφία. Από την άλλη, μπορεί να κρύβονται και περισσότερα πράγματα εδώ πέρα. Προς το παρόν δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά ούτε να αποκλείσουμε και τίποτα άλλο. Θες πω, έκανε καλή δουλειά η Γαλάτια, πες να συνεχίσει έτσι. Κάτι άλλο? Ήρθεν και βρε με η μάνα σου. Η μάνα μου. Και τι ήθελε? Είναι να μου θέλει στρατό, το έρωτα με διάφορα. Εσύ ρε πως είσαι ερωτικό δεσμό μαζί με την Πολύμνια και εν και επίθετε πως είσαι στην Κύπρο. Η μάνα μου μυρίζεται το ψέμα στον αέρα σαν το θιάφι. Δεν την κοροϊδεύεις εύκολα. Τόσο σίγουρη του πως ξέρω από που είσαι που μου έδωκεν τούτον το γράμμα να σου το δώκω. Εγώ επέμενα πως δεν μπορώ να σου το δώκω, αλλά επέμενε και γεννή να πάνε να κάνω έπτυ. Είμαι σίγουρος πως σε τούτο γράμμα γράφει τους λόγους που θέλει να σε δει. Γρεύκεις δάμε. Γαλατία, αρκούμε παράγινε το κακό. Σου καταλάβω. Έναν δεν έχω άλλο να συνομπλασκούμαστε και να μην μου μιλάς. Ο κόσμος θωρεί, αρωτά. Έναν δεν έχω άλλο την κατάσταση ανάμεσό μας. Κατάλαβε το. Να μου γρεύκεις που λέω μου, Πέτρη, υποφάσισε. Αν έγινε να είμαστε φίλοι, ξεκαθάρισά σου το, έγινε. Γαλατία, ένα αντέχω να μου φέρεσαι έτσι. Εν έχει δυο μέτρα και δυο σταθμά, Πέτρη. Εμέναν τούτος είναι ο τρόπος ο δικός μου. Για να είμαστε ζευκάρι, για δεν θα ξαναμιλήσουμε ούτε τυπικά μεταξύ μας. Διάλεξε.
Έτσι που τώρα, για να νεκρώσω το δυνατό μου χτυποκάρδι, στάθηκα όρθιος και είπα σαν να επαναλάμβανα. Κάποιος επισκέπτης θα είναι στη θύρα της καμαράς μου που εκλιβαρεί να εισέλθει. Κάποιος αργοπορημένος επισκέπτης που εκλιπαρεί από την πόρτα του δωματίου μου να εισέλθει. Γι' αυτό πρόκειται και όχι για κάτι περισσότερο. Η ψυχή μου γυρίζοντας τη θέση της ενδυναμώθηκε και πλέον δεν ήταν σε δισταγμό. Καλώς την Ανδρονίκη. Μείνε και θέλω να σου συντύχω. Și afel de caraiurchi. Αφού είναι καταφέραμε τόσα χρόνια να είμαστε έναν τάμα, δεν καλύτερο να χωρίσουν οι στράτες μας μιαν και καλή. Με να μιλούμε με τίποτε. Αν ανακατώνεται με εγκληματίες, πάει να πει πως και ο ίδιος ήταν εγκληματίας. Δηλαδή για σέναν εγώ που τον επαντρεύτηκα. Ήταν που είμαι. Καλησπέρα. Οπα! Απαναγία μου, δεν το πιστεύω. Για με χωρίζεσαι, ρε. Άρεσες σου. Μασκαρά. Εκείνο το γράμμα που σου έδωσα, τι το έκανες. Να μπουν να το κάνω, το κρατώ το πάνω μου, μπουν να δω το στράτο, να του το δω. Ναι, να μου το δώσεις, να το έχω εγώ φυλαγμένο, αν βρω κανέναν, ναι, να του το δώσω, να του το πάει. Ω. Σε ποιον είσαι, Λάβα. Κάποιο που γνωρίζετε. Έναν παλιόν υπάλληλος σας. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι τούτο, ναι.